Καλησπέρα. Today we lost a very difficult match. Καλησπέρα. Σήμερα χάσαμε έναν πολύ δύσκολο παιχνίδι. I think we have two different halves. Νομίζω είχαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα. In the first half we didn't put the power that we needed to put. Στο πρώτο ημίχρονο δεν δώσαμε τις δυνάμεις που έπρεπε να δώσουμε. It's true that we have the possession of the ball in the beginning 20 minutes. Είχαμε την κατοχή στα πρώτα 20 λεπτά. But it was in our own pitch or in our half pitch. Αλλά ήταν στο δικό μας μισό του γηπέδου. We considered the goal in the first half. Δεχτήκαμε το τέρμα στο πρώτο ημίχρονο. In the second half we wanted to be a little bit more aggressive and to be a little bit more up in the lines. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλαμε να βγούμε πιο επιθετικά και να ανεβάζουμε τις γραμμές μας. We had a few chances that we can draw the match. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες για να φέρουμε το match στην ισοπαλία. But finally the ball didn't went in and we lost 0-1. Στο τέλος όμως δεν καταφέραμε και χάσαμε τον αγώνα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Coach, για με την ομάδα σας. Για 60 λεπτά στην ουσιαστική να μην υπάρχει στο γήπεδο. Ακολούθως μετά την είσοδο, ειδικά του Τζακπάμ, είδαμε το εθνικό να ανεβαίνει. Πιστεύετε ότι στην πρώτη ώρα του παιχνιδιού, στα πρώτα 60 λεπτά, ίσως υπερτιμήσατε λίγο τον αντίπαλο σας? Different level. Do you think that we overestimate our opponent? I don't understand too much the question, but what I'm going to say is that, of course, no. Δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω πολύ την ερώτηση, όμως εκείνο που μπορώ να πω ότι όχι, δεν υπερτιμήσαμε τον αντίπαλο. We have to say that in the beginning our opponent has, I don't know how many times our budget. Μπορώ να πω ότι ο αντίπαλος μας έχει πάρα πολλά μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς. In the first 20 minutes they didn't play. They didn't play. We played football in our own pitch and in the middle of the pitch, but they didn't play. Στα πρώτα 20 λεπτά εμείς παίξαμε ποδόσφαιρο, είχαμε την κατοχή, μπορεί στο δικό μας μισό και στο κέντρο του γηπέδου, όμως αυτοί δεν το είχαν. And of course in the minute 60 we want to change and to accelerate the match. Στο λεπτό 60 θέλαμε να αλλάξουμε κάτι και να γρηγορέψουμε το ρυθμό του αγώνα. And Zagba has this quality for to do this. Και ο Zagba έχει αυτή την ποιότητα να κάνει αυτό το πράγμα. And for this we understand that we can make the decision of the match in the last 20 minutes. Και αυτόν πήραμε την απόφαση στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα. Of course it's not easy for us to make one match face to face against one of the best teams in the league. Σίγουρα δεν είναι εύκολο για εμάς να αντιμετωπίσουμε στα ίσα μια ομάδα που είναι από τις καλύτερες στο πρωτάθλημα μας. Especially coming from the last 3 weeks, 5 matches. Ειδικά όταν τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχουμε παίξει 5 παιχνίδια. Where the players, of course, they get tired. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι κουρασμένοι. And we didn't have time for recover like other teams had. Και δεν είχαμε χρόνο να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές μας όπως κάποιες άλλες ομάδες. Of course, it's other things in the pitch that it happened that I cannot say or I don't want to say. Σίγουρα στο παιχνίδι έγιναν και άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω να αναφέρω. But how are we going to disestimate a team with the players that we win last week 0-2 against Omonia? Αλλά πώς μπορώ να αλλάξω μια ομάδα που το περασμένο παιχνίδι νικήσαν την Ομόνια 2-0.